Πάρα πολύ και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μπούμπα και την κυρία Κουτζογιάννη. Πραγματικά όλα αυτά που ανέφεραν αντιπροσωπεύουν αυτά που σκεφτόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Ιδιαίτερα οι φωτογραφίες που έδειξε η κυρία Κουτζογιάννη, ξέρετε, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε, παρόλο που εμείς είμαστε συνέχεια σε κίνηση, είμαστε στο νοσοκομείο, δεν είχαμε αυτόν τον εγκλεισμό που είχαν πάρα πολλοί που δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους άτομα, άτομα που έχουν κάποια χρόνια νοσήματα. Όμως, η επαφή πραγματικά με τους αγαπημένους μας είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο. Να μην μπορούμε να δούμε τη μαμά μας, να μην μπορούμε να δούμε τους φίλους μας, τα αδέρφια μας, να μην καθίσουμε σε ένα τραπέζι πάνω από 2 ή 3 άτομα, γιατί δεν πρέπει να μεταφέρουμε ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας χρόνος που γίνεται, σχεδόν ένας χρόνος, και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Για να σταματήσει όμως όλο αυτό, θα πρέπει όλοι εμείς, όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί, να εμβολιαστούμε για να είμαστε και πάλι ελεύθεροι. Νομίζω ότι αυτό το webinar ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς, σαν ρευματολογική εταιρεία, είχαμε κάνει ένα webinar το οποίο υπευθυνόταν φυσικά στους γιατρούς μας. Αλλά εδώ βγήκε το οποίο ήθελε να ενημερώσει σχετικά με τα εμβόλια και πώς πρέπει και αν θα πρέπει να εμβολιαστούν οι ασθενείς τους ή όχι, γιατί και εκεί υπήρξαν κάποιες απορίες από τους ίδιους τους γιατρούς. Όμως σήμερα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουτσογιάννη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡευMaζί για αυτό το webinar, έδωσε στοιχεία τα οποία αφορούν την προσωπική μας ζωή, την καθημερινότητά μας, την οικογένειά μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Κυρία Κουτσογιάννη, θέλετε να δείτε εσείς και να πείτε τα ερωτήματα τα οποία... Ναι. Αυτό που κυριαρχεί σαν ερώτημα τόσο τώρα στο chat από ό,τι βλέπω, αλλά και σε ερωτήματα που έχουμε ήδη συγκεντρώσει, είναι τελικά... Ποιο από τα δύο εμβόλια είναι περισσότερο, τουλάχιστον αυτά που, μάλλον τα τρία, αλλά είναι δύο διαφορετικές τεχνολογίες, ποιο τελικά είναι πιο ασφαλές να εμβολιαστούν οι ρευματοπαθείς. Αυτό το ερώτημα κυριαρχεί και στις μεταξύ μας συζητήσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και εδώ. Είναι περισσότερο ασφαλή τα εμβόλια mRNA ή τα εμβόλια με αδρανοποιημένο αδενοϊό, όπως είναι της Οξφόρδης. Απαντήθηκε αυτή η ερώτηση, αλλά θα ήθελα να το ξαναπούμε, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να βάλω και μία άλλη παράμετρο που έχει να κάνει πάλι με αυτό. Υπάρχει ένα ερώτημα από κάποια ασθενή, η οποία είναι σε κορτιζόνη, μεθοτρεξάτη και βιολογικό παράγοντα, και αναφέρει εδώ ότι έχει κληθεί να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Οξφόρδης, το AstraZeneca. Και μιλάει ότι, έτσι βάζει τον προβληματισμό, ότι αφού η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer είναι πολύ μεγαλύτερη, που φτάνει και το 95%, ενώ έχουμε ως δεδομένο ότι το εμβόλιο της AstraZeneca με τη δεύτερη δόση είναι γύρω στο 82%. Έχουμε επίσης ως δεδομένο ότι ενδεχομένως οι ρευματοπαθείς να έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα, μικρότερη ανταπόκριση στα εμβόλια. Δεν θα ήταν ίσως πιο σοφό να εμβολιαστούν με το εμβόλιο το οποίο φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα? Αυτά τα δύο ερωτήματα συνδέονται και γι' αυτό τα αναφέρω. Δεν ξέρω, κύριε Θωμά, θέλετε να απαντήσετε πρώτος και μετά όποιος άλλος θέλει να απαντήσει. Ναι, εγώ από τα εμβόλια, όσον αφορά τη σύγκριση αποτελεσματικότητάς τους, κρατάω ότι προστατεύουν το ίδιο καλά από τη σοβαρή νόση. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Από την άλλη, το έδειξε και ο καθηγητής ο κ. Βασιλόπουλος, θεωρώ και νομίζω αυτή είναι η γραμμή και των περισσότερων, αν όχι όλων μας, ότι με την πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο διαθέσιμο εμβόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή να προστατεύει σχεδόν 100%, πάνω από 90% από τη σοβαρή νόσο, πρέπει κανείς να εμβολιάζεται. Εγώ
αυτό θα ήθελα να μείνει από αυτή. Τουλάχιστον από την παρουσία στη δική μου και νομίζω και ο κ. Βασιλόπουλος το ανέφερε. Κάποιος άλλος να σχολιάσει. Ναι, κύριε Βασιλόπουλε. Μετά μιλήσει και ο κύριος Βούμπας. Νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Θωμάς. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω το ερώτημα είναι ποιο. Το ερώτημα είναι πότε. Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να εμβολιαστεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Από τη στιγμή που ένα εμβόλιο προλαμβάνει τη σοβαρή νόσο πάνω από 90%, ανεξάρτητα ποιο είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Ίσως ξεχνούμε ότι, για παράδειγμα, το εμβόλιο της γρήπης που κάνουμε όλοι κάθε χρόνο, φυσικά καλά το κάνουμε, δεν έχει αποτελεσματικότητα, όπως το Μάρς θα ξέρει καλύτερα, που δεν ξεπερνάει το 40-50%. Άρα εδώ είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια μεγάλη αποτελεσματικότητα και μάλιστα για σοβαρή νόσο, κάτι που ξεπερνάει το 90%. Άρα, αν έρθει το ραντεβού για το εμβόλιο της AstraZeneca, εγώ θα πήγαινα να το κάνω την άλλη μέρα. Δηλαδή, και αυτό λέμε και στους ασθενείς μας. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς μετά από 6 μήνες πιθανώς να υπάρχουν εμβόλια για όλο τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο που ίσως να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι δεδομένα συγκρίσιμα αποτελεσματικότητα σε ρευματοπαθείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Επομένως, αυτό που αναφέρεται ως δεδομένο ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων στους ρευματοπαθείς είναι μειωμένη, δεν είναι γεγονός από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δεδομένα να το στηρίξουν αυτό. Αυτό είναι μία υπόθεση. Αυτό είναι μία υπόθεση και κυρίως στηρίζεται σε παλαιότερα δεδομένα από εμβολιασμούς για τη γρήπη, που ουσιαστικά δεν μετριόταν η αποτελεσματικότητα, μετριόταν πόσα αντισώματα παράγει κανείς. Αυτό δεν είναι το ίδιο, γιατί μπορεί τα αντισώματα να μην είναι στο ίδιο επίπεδο μεταξύ δύο ανθρώπων, όμως η προστασία να είναι η ίδια, γιατί μπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί που δεν είναι εύκολα μετρήσιμοι, είναι κυταρική ανοσία κλπ. Και αυτό το ξέρουμε ήδη και από τη γρήπη. Άρα, το ότι μπορεί να είναι μειωμένη, πρώτον δεν το ξέρουμε αν είναι ή δεν είναι, και ο τρόπος που το μετράμε και το μετρούσαμε και παλιότερα δεν είναι ο καλύτερος. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που έδειξε και ο Κώστας από το Ισραήλ, όταν βλέπουν ότι μειώνονται κατά 50-60% ήδη από τώρα στις ηλικίες, τις πιο μεγάλες, οι νοσηλίες και οι νόσος, αυτό ήδη μας φτάνει. Απλά μπορώ να συμπληρώσω. Συγγνώμη. Ο Κώστας το είπε, αλλά θέλω να το τονίσω. Αυτό που έχει σημασία στην COVID είναι η σοβαρή νόσος. Αυτή σε σκοτώνει, αυτή σε βάζει στο νοσοκομείο. Η αποτελεσματικότητα όλων των εμβολίων είναι 97%. Για όνομα του Θεού, για τη σοβαρή νόσο. 97%. Μήπως ψηρίζουμε τι κάνουμε, τι ψάχνουμε, ψηρίζουμε τα κύρα. 97%. Εμβολιαζόμαστε αύριο, όταν μας έρθει η σειρά. Περιμένοντας, αυξάνει ο κίνδυνος να νοσήσουμε και μερικοί από εμάς μπορεί να πεθάνουμε, όποια ηλικία και να έχουμε. Βλέπουμε αρρώστους 30-40 χρονών να πεθαίνουν. Επομένως, όταν ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος, όταν η νόσος είναι τόσο μεταδοτική και μπορεί να έχει κακή πρόγνωση, το να με 97% προστασία για σοβαρή νόσο, που αυτοί φοβόμαστε περισσότερο, δηλαδή τι ψάχνουμε, δεν καταλαβαίνω. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να εμβολιαστούν πολύ περισσότεροι και αν ήταν δυνατόν από αύριο να εμβολιαστούν και όλοι οι ρευματοπαθείς, μάλλον και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι θα ήταν το καλύτερο και για όλους μας. Για να το πω διαφορετικά. Αν ήταν 100 εμβόλια της Pfizer και 100 της AstraZeneca, εγώ αν ήμουν ρευματοπαθής, θα έπαιρνα τη AstraZeneca. Όχι γιατί είμαι παλικάρι, αλλά γιατί ξέρω ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό για τη σοβαρή νόσο. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά έχουμε τους προβληματισμούς μας. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι προβληματισμοί είναι για το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ δεν θα έπρεπε. Και ως όλα αυτά φταίνε γιατί υπάρχει όλη αυτή η παραπληροφόρηση. Έτσι. Νομίζουν και στο νοσοκομείο έρχονται και ρωτάνε, λίμα γιατί να κάνω τη Άστρα, δεν μπορώ να κάνω τη Pfizer. Δηλαδή υπάρχει αυτό και θα πρέπει να φύγει αυτή η αμφιβολία. Κάνουμε το εμβόλιο όταν έρθει η σειρά μας, όποιο εμβόλιο είναι όλα τα εμβόλια αποτελεσματικά. Καλύτερα ένα εμβόλιο και με 50, 60, 70% αποτελεσματικότητα που δεν υπάρχει, όλα έχουν πολύ μεγαλύτερη,
παρά καθόλου εμβόλιο, νομίζω. Ναι. Κυρία Κουτσογιάννη, αυτό... αν μπορώ να καθησυχάσω κάποιους από τους συνεργοτοπαθείς, να πω ότι τα δεδομένα αυτά για το περίπου 70% ήταν με το σχήμα με τα δύο εμβόλια με απόσταση 4 εβδομάδων. Το σχήμα γι' αυτό έχει πάει στις 12 εβδομάδες. Πλέον ξέρουμε ότι αυτή η απόσταση μεταξύ των δύο εμβολίων βελτιώνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ακόμη και για την ήπια νόσηση, με το σχήμα αυτό, το οποίο περιλαμβάνει δύο εμβόλια με απόσταση τουλάχιστον 8 εβδομάδων, είναι ακόμη ψηλότερη από αυτή. Αλλά μην χάνουμε το βασικό μήνυμα που είναι ότι προλαμβάνει σχεδόν 100% και στις μελέτες και στο γενικό πληθυσμό τη σοβαρή νόση. Να δούμε. Είναι και εδώ ένα ερώτημα, το οποίο πάλι υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το αν υπάρχει διαφοροποίηση, είτε αύξηση είτε μείωση, στον τίτλο αντισωμάτων και άρα στην ανοσιακή απάντηση μετά τον εμβολιασμό για άτομα με ρευματικά αυτοάνοσα νοσήματα. Να τα πω λίγο με απλά λόγια, όπως τα λέμε στο μέσο, κυρία Κουτσογιάννη. Απλά λόγια θέλουμε και εμείς. Το απάντησε και θέλω να του πω λίγο πιο απλά. Το που είπε ο κ. Βασιλόπουλος είπε ότι όταν μετράμε την ποσότητα των αντισωμάτων, το τίτλο, αυτό είναι ένα έμεσος δείχτης ότι μπορεί να πιθανό να συσχετίζεται με την προστασία. Αλλά η συσχέτιση αυτή δεν είναι ιδανική. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαμηλό τίτλο και προστατεύονται και υπάρχουν άλλοι που έχουν ψηλότερο τίτλο και μπορεί να μην προστατεύονται. Επομένως, είναι μερικές μετρήσεις που κάνουμε. Ας φύγουμε από την κατάρα των τίτλων. Σε ένα εμβόλιο που είναι τόσο αποτελεσματικό, αυτό ίσως έχει κάποια σημασία για την γρίπη, που η αποτελεσματικότητα είναι περίπου 50% κόστα πόσα είναι. Αλλά όταν το εμβόλιο είναι τόσο πολύ αποτελεσματικό, έστω και το λίγο αυτό, τα λίγα τα αντισώματα, δεν θα νοσήσω το ίδιο βαριά. Έτσι δεν είναι, κύριε Θωμά? Ναι, επομένως, και γιατί να πάρω ήταν... να δω ήταν μισό τόσο... και να μην το γεμάτο. Ήταν τόσο αποτελεσματικά τα εμβόλια στις μελέτες που τουλάχιστον σε δύο από αυτά οι ερευνητές αναφέρουν πως δεν μπορούσαν καν να τεκμηριώσουν συσχέτιση μεταξύ των τίτλων και της προστασίας, γιατί πρακτικά όποιος είχε πάρει το εμβόλιο είχε προστατευτεί. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Οι μελέτες που λένε οι ρευματολόγοι, καμιά φορά και οι ρευματολόγοι μπερδεύουν τους αρρώστους. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι οι άρρωστοι που παίρνουν μερικές αντιρευματικές θεραπείες έχουν χαμηλότερο τίτλο αντισωμάτων. Και αυτό είναι ένα εύρημα, δεν μπορεί να επισβητήσει κανένας. Αλλά η σημασία, το πραγματικό το ερώτημα, αυτοί οι άνθρωποι με το χαμηλότερο τίτλο σημαίνει ότι νοσούν περισσότερο οπωσδήποτε? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Και γι' αυτό και δεν συστήνεται να μετράμε τίτλους μετά από εμβολιασμό. Αυτό είναι κάτι που είναι ξεκάθαρο πια. Δεν χρειάζεται κανείς να κοιτάει αν έκανε ή δεν έκανε τίτλους. Θεωρείται ότι είναι προστατευμένος. Για να το πω πάλι διαφορετικά. Για το εμβόλιο της γρίπης, οι ρευματοπαθείς δεν κάνουν τόσο ψηλό τίτλο αντισωμάτων. Και υπήρχαν πάρα πολλοί ρευματολόγοι και άλλοι γιατροί που λέγανε ότι πρέπει να κάνουν και δεύτερο και μια δεύτερη δόση εμβολιαστική. Αυτό πριν μερικά χρόνια. Αυτό πέθανε. Δεν στοιχειοθετήθηκε. Γιατί ανακαλύπτουμε συνέχεια προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν και σκεφτόμαστε πάντα το ανάποδο και το βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο? Αυτό είναι μιζέρια. Τα οποία είναι αρκετά μάλλον απορίες σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες. Αν και τους είπε ο καθηγητής, ο κ. Βασιλόπουλος, κύριε Βασιλόπουλε, μπορείτε λίγο να επαναλάβετε με πράγματα. Γιατί τι γίνεται με τους βιολογικούς παράγοντες? Μπορούμε να το κάνουμε πότε? Πρέπει να καθυστερήσουμε τη δόση ή όχι? Λίγο να επαναλάβετε αυτά, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτον, παρότι τα εμβόλια αυτά είναι καινούργια, εμβολιάζουμε τους ασθενείς μας χρόνια, άρα υπάρχει μια τεράστια εμπειρία. Αυτή τη στιγμή, με τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια, αν εξαιρέσει κανείς το ρητούξιμα από το μαπθέρα, δεν υπάρχει επίσημη οδηγία για κανένα φάρμακο να το σταματούμε με τη λογική να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, που ήδη, όπως ακούσατε, είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή.
Τώρα δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που φάνηκε παλιότερα σε μια μελέτη που έγινε στην Κορέα για την γρήπη, όταν σταματήσαν τη μεθοτρεξάτη δύο εβδομάδες πριν, δύο εβδομάδες μετά, τι είδαν? Μια πολύ μικρή αύξηση στην αποτελεσματικότητα με βάση τα αντισώματα που είπε ο κ. Μπούμπας. Δεν ξέρουμε αν αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα. Αλλά τι έγινε? Οι ασθενείς εμφάνισαν πολύ περισσότερες εξάρσεις της νόσου. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να σταματάει να αναβάλει τη θεραπεία. Το μόνο που κανείς σκέπτεται, και πάλι χωρίς να έχουμε δεδομένα για τα συγκεκριμένα εμβόλια, είναι ότι αν κάποιος έχει να κάνει, για παράδειγμα, ενδοφλέβεια, το ρητούξιμο από το μαπθέρα στο νοσοκομείο και είναι να κάνει το εμβόλιο σήμερα, μάλλον καλό θα είναι να έχει ολοκληρώσει το μαπθέρα, αν μπορεί, ένα μήνα πριν το εμβόλιο. Αλλά και αυτό πάλι δεν είναι, πώς να πω, ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο, εφόσον έρθει το ραντεβού, γιατί έτσι θα γίνεται, ο ασθενής θα πάει να το κάνει. Θα μπορούσε ο γιατρός να πάει λίγο πιο πίσω την θεραπεία, εάν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αλλάξει σχεδόν καθόλου καμία θεραπεία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φανεί πουθενά ότι αυτό βοηθάει. Μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, φοβάμαι. Σχετικά με αυτό που είπατε, υπάρχει ένα ερώτημα για να το ξαναπούμε, να το ξεκαθαρίσουμε, πόσος χρόνος χρειάζεται πριν και μετά τη θεραπεία με βιολογικό παράγοντα για να γίνει ο εμβολιασμός. Είναι δηλαδή κάτι πρακτικό. Πότε είναι καλύτερα να πάμε ασφαλέστερα? Πέρα από το μαπθέρα, για τους υπόλοιπους βιολογικούς παράγοντες. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει οδηγία αυτή τη στιγμή να αφήνουμε κάποιο κενό ή να σταματούμε τη θεραπεία. Ο ασθενής συνεχίζει τη θεραπεία του κανονικά. Και ξαναλέω, μην ξεχνάμε ότι αυτές οι δύο δόσεις των εμβολίων, γιατί όλα αυτά που έχουμε είναι δύο δόσεων αυτή τη στιγμή, έχουν ένα μεσοδιάστημα 3, 4 και 3 μήνες. Δεν μπορούμε να σταματάμε θεραπείες για μεγάλο διάστημα χωρίς να υπάρχει πραγματικά αυτή τη στιγμή κάποιος λόγος. Άρα, η σύσταση είναι να μην αλλάζει κανείς τη θεραπεία. Θα συνεχίζει κανονικά όπως είναι το πρόγραμμά του. Ναι, όχι να την αλλάζει. Απλά θυμάμαι το εμβόλιο της γρήπης, ας πούμε, μου έλεγε ο γιατρός καλύτερα να μεσολαβεί μία εβδομάδα με δύο εβδομάδες από την τελευταία έγχυση. Μα αυτό το πνεύμα είναι η ερώτηση, αυτό φαντάζομαι. Ξέρω, κύριο Σωμάς, μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει επίσημη οδηγία ούτε για τη γρήπη. Αυτό μπορεί να το κάνουμε μερικοί από μία, ας το πω, θα έλεγα, μία, ίσως να φαινόμαστε μία ανασφάλεια. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι θεραπείες είναι χρόνιες θεραπείες, το ξέρετε φυσικά εσείς καλύτερα από όλους μας. Ακόμη και να σταματήσει κανείς τη μεθοτρεξάτη για μία ή δύο εβδομάδες, ακόμη και να σταματήσει κανείς τον αντιδιανέα παράγοντα για μία ή δύο εβδομάδες, δεν σημαίνει ότι η επίδραση στο νοσοποιητικό, που φυσικά είναι αυτό που θέλουμε για να δουλέψουν για την αρθρίτιδα, για τα άλλα αυτοάνωσα, ότι σταματάει. Είναι αστείο να θεωρούμε ότι αν σταματήσουμε μία εβδομάδα ένα φάρμακο, ότι η δράση του έφυγε. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Επίσης, μία ερώτηση σχετικά με τους γιατρούς. Υπάρχουν πληροφορίες από αρκετούς ασθενείς που μας λένε ότι ρωτώντας τον γιατρό τους, γιατρέ, τι να κάνω με το εμβόλιο, η οδηγία είναι κάτσε, περίμενε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Είναι δηλαδή και οι ίδιοι γιατροί διστακτικοί και προτρέπουν τον ασθενή να περιμένει. Σε αυτό τι έχετε να πείτε, ποιο είναι το σχολείο σας? Κυρία Κουτσογιάννη, να απαντήσω εγώ. Βέβαια. Αν έρχεται η κυρία Κουτσογιάννη και είναι αγχωμένη και είναι χρωμή και υδρώνει και φυσάει και ξεφυσάει, και αυτό για το εμβόλιο είναι μεταδοτικό και μεταδίδει στον γιατρό. Και αν ο γιατρός είναι λίγο αγχώδης όπως είμαι και εγώ, είναι ένας κακός συνδυασμός. Δεν είναι γρήπη. Ο COVID σκοτώνει ανθρώπους. Δεν είναι γρήπη. Δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι σαν τις λοιμώξεις που ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι κάτι δυνητικά πολύ κακό. Επομένως, όταν παίζεις με τέτοιους εγκληματίες βαρύς, δεν αστειεύεσαι. Επομένως, αν ο ρευματολόγος έχει μια ανασφάλεια, εγώ θα πήγαινα να βρω τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Θωμά. Θα τον άλλαζα. Αυτό το άκουσα σήμερα, έχει η Ένωση Ασθενών πάλι μία ενημέρωση και το άκουσα από τον κύριο Γραβάνη, ότι αν ο γιατρός μου πει να μην εμβολιαστώ, θα αλλάξω γιατρό. Αυτή ήταν η σύστασή του. Οπότε... Έτσι, γιατί εννοείται ότι έχεις ένα ραντεβού, πρέπει να πας να εμβολιαστείς. Εάν ακυρώσεις το ραντεβού σου, μπορεί το επόμενο να είναι μετά από ένα μήνα. Μπορεί μέσα σε αυτό το μήνα να κολλήσεις
στο περιβάλλον σου ή έξω, στο σούπερ μάρκετ όπου πηγαίνεις και τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Τώρα, υπάρχει κύριε ένα ερώτημα. Δεν θα κολλήσεις μόνο εσύ, αλλά μπορεί να το δώσει τη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου και να πεθάνει εξαιτίας σου. Είναι αυτό κοινωνική ευθύνη το πράγμα. Αυτό έχετε δίκιο, γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπουμε αρκετές εισαγωγές οικογενειών. Δηλαδή να έρχονται οικογένειες οι οποίες έχουν κολλήσει. Άρα είναι καλύτερα όταν θα είναι η σειρά μας να κάνουμε το εμβόλιο, όταν θα είναι η σειρά σας, γιατί εμείς ευτυχώς θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μπορέσαμε και είμαστε από τους πρώτους που εμβολιαστήκαμε. Όταν θα είναι λοιπόν η σειρά σας, θα πρέπει να εμβολιαστείτε. Δεν πρέπει να το σκεφτείτε δεύτερη φορά. Τώρα, υπάρχει μία ερώτηση, μάλλον υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τους αλλεργικούς ρευματοπαθείς. Εξαρτάται βέβαια τι εννοούμε αλλεργικούς ρευματοπαθείς. Να σας πω λίγο την εμπειρία τη δική μας στο νοσοκομείο. Όταν ερχόταν κάποιος για να εμβολιαστεί και μας έλεγε ότι έχει ένα ιστορικό αλλεργίας που σημαίνει ότι έχει νοσηλευτεί και έχει κάνει αναφυλακτικό σοκ, τότε υπήρχε μία αντένδειξη. Και δεν μπορούσαμε να μην τον εμβολιάσουμε. Κάποιους όμως οι οποίοι είχαν πολύ ήπια συμπτώματα, εμείς τους βάζαμε ένα καθετηράκι και τους είχαμε πάνω από μισή ώρα στο νοσοκομείο, αφού κάναμε το εμβόλιο και παρακολουθούσαμε εάν θα έκαναν κάποια αλλεργική αντίδραση. Εξάλλου τα εμβόλια τώρα δεν γίνονται σε ένα φαρμακείο, γίνονται σε χώρους όπου υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Και ευτυχώς τα περιστατικά με σοβαρές αλλεργίες δεν είναι ελάχιστα. Αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ. Είναι και μία σχετική ερώτηση σε αυτό που λέτε, κυρία Καταξάκη. Είναι κάποιος ασθενής που είναι σε βιολογικό παράγοντα, έχει ιστορικό αναφυλαξίας, έχει σύσταση από το ρευματολόγο να πάει για εμβολιασμό έχοντας μαζί του μία ένεση αδρεναλίνης. Ο αλλεργιολόγος όμως κατηγορηματικά είναι αρνητικός. Και ο ασθενής βέβαια δεν ξέρει τι να κάνει, ποιον να ακούσει τελικά. Βλέπετε ότι αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα πρακτικά, δεν είναι... Καταρχήν, κύριε Σωμά, θέλετε να απαντήσετε. Η μόνη αντένδειξη αυτή τη στιγμή είναι αν κάποιος έχει αλλεργία στα συγκεκριμένα εμβόλια ή αν έχει εμφανίσει σε κάποιο από τα συστατικά που οι αλλεργιολόγοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Ακόμη και αναφυλακτικό σοκ να έχει κάνει σαν τη TNF παράγοντα, αυτός δεν είναι λόγος να μην εμβολιαστεί ο ασθενής. Ο ασθενής πρέπει να εμβολιαστεί. Θα είναι φυσικά σε ένα περιβάλλον που εγώ προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, υπάρχει νομίζω, τέτοια ερώτηση. Είναι 15 γιατροί, 15 νοσοκόμες γύρω από τους ανθρώπους που έρχονται να εμβολιαστούν, 600.000 άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Οι περιπτώσεις εκείνες που πραγματικά χρειάζεται ιατρική παρέμβαση είναι ελάχιστες. Αλλεργίες, αναφυλακτικά σοκ δυστυχώς γίνονται κάθε μέρα στο σπίτι παντού. Δηλαδή καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί έγινε και γιατί γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, ο λόγος που είναι τόσο μπροστά, είναι ότι έκανε εμβόλια παντού, σε γήπεδα, σε πάρκινγκ, το ίδιο γίνεται και στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να είναι 15 γιατροί πάνω από κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, πώς να πω. Και βλέπετε και στην Ελλάδα, έχουμε 600.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει. Εγώ τουλάχιστον αναφυλακτικό σοκ δεν ξέρω αν έχουν περιγραφεί, αν είναι ένα, δύο και δεν ξέρω πόσα είναι. Εγώ δεν τα έχω ακούσει και κανένα αυτή τη στιγμή. Στο Ιπποκράτη έχουμε εμβολιάσει πάνω από 4.000 ανθρώπους. Δεν έχουμε δει αλλεργικό σοκ σε κανέναν. Δηλαδή, πάμε τώρα και αυτό που είπε πριν ο κ. Μπούρας. Μιλάμε για την πιθανότητα μία στις 200.000, μία στις 500.000 να κάνει κανείς αλλεργικό σοκ, όταν η πιθανότητα δυστυχώς να έχει μια άσχημη έκβαση, ειδικά σε ηλικίες πάνω από τα 65, μπορεί να φτάνει και 10 και 15 και 20% αν κολλήσει τον ιό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν το συγκρίνει κανείς είναι αστείο. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν έχει πεθάνει κανείς. Μα κανείς αυτή τη στιγμή, μετά από 180 εκατομμύρια εμβολιασμούς, δεν έχει περιγραφεί θάνατος από αναφυλακτικό σοκ. Κανέναν. Αναφυλακτικό σοκ βλέπουμε όλοι κάθε μέρα. Οι ασθενείς που έχουν αλλεργίες το ξέρουν. Πολλοί από αυτούς έχουν μαζί τους την αδρεναλίνη και το κάνουν μόνοι. Δεν χρειάζονται γιατρό. Γιατί υπάρχει μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε για αλλεργικό σοκ σε αντι-TNF. Και ρωτάει αν θα πρέπει δεν να εμβολιαστεί, αλλά ήδη. Δεν είναι αντένδειξη. Η μόνη απόλυτη αντένδειξη είναι αν έχει κάνει αναφυλακτικό σοκ στην πρώτη δόση του εμβολίου και η μόνη περίπτωση που χρειάζεται πραγματική διερεύνηση
είναι αν έχει κάνει αναφυλακτικό σοκ σε φαρμακευτικό ενδοφλέβιο σκεύασμα που μπορεί να, να έχει κοινά συστατικά με το, με το εμβόλιο. Δεν σημαίνει πως όποιος έχει κάνει σε οποιοδήποτε φάρμακο αυτομάτως αποκλείεται από το εμβόλιο. Να βοηθήσω λίγο. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άρρωστος αναφέρει ότι έχει κάνει αναφυλακτικό σοκ σε αντι-TNF και πάει στον αλλεργιολόγο και λέει ο αλλεργιολόγος να μην το κάνει στο εμβόλιο, θα πρέπει να ζητήσει δεύτερη γνώμη, γιατί ο δικός μας αλλεργιολόγος λέει άλλα πράγματα και τα στηρίζει διαφορετικά. Έτσι, επομένως θα ζητούσα δεύτερη γνώμη. Αυτό δεν ισχύει, το είπε ο κ. Βασιλόπουλος, εγώ το λέω λίγο πιο καθαρά. Να ζητήσει δεύτερη γνώμη. Μετά, τι είναι αναφυλακτική αντίδραση? Αναφυλακτική αντίδραση είναι μια αντίδραση, όχι ότι έβγαλα λίγο μερικές φλούμπες που λένε στην Κρήτη, αλλά είναι εκεί που αρχίζει και βραγνιάζει και φωνή μου και έχω και πόνο στη κοιλιά ή έχω και άσθημα μαζί. Είναι όταν είναι δύο ή τρία οι όργανα, είναι σοβαρές αντιδράσεις, για αυτές μιλάμε. Και ίσως το πιο σημαντικό είναι, ξεχνάμε ότι γίνανε τόσα εκατομμύρια. Ο κύριος Θωμάς παρουσίασε τα δεδομένα από το JAMA, αυτό το μεγάλο του περιοδικό, και είδατε πόσες αναφυλακτικές αντιδράσεις ήταν, εξαιρετικά σπάνιες. Επομένως, αν υπάρχει κάποιος, αν έχει λογισμούς, να πάει να πάρει και δεύτερη γνώμη από έναν αλλεργιολόγο που τα έχει μελετήσει λίγο πιο πολύ. Ξέρετε, και αλλεργιολόγοι δεν έχουν εμπειρία. Επομένως, αν κάποιος ρευματοπαθής έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, ευχαρίστως μέσω του συλλόγου να ρωτήσουμε και το δικό μας τον αλλεργιολόγο. Εξάλλου, νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι έχουν βγάλει και κατευθυντήριες οδηγίες και οι αλλεργιολόγοι, οι οποίοι είναι σαφείς το ποιες είναι οι αλλεργίες και τι είναι αυτό που είναι αντένδειξη για τον εμβολιασμό, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορούν όλοι να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατανοητό. Αν δεν έχουμε βέβαια, δεν θα μας πει ο κ. Θωμάς τι γίνεται με τα παιδιά. Ρωτάνε αν υπάρχουν τίποτα, αν υπάρχουν δεδομένα ή περιμένουμε κάποια δεδομένα σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από ρευματικά νοσήματα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κάποια δεδομένα. Ξέρω όμως ότι κάποια από αυτά τα εμβόλια, αν δεν τρέχουν ήδη, είναι στη διαδικασία να τρέξουν μελέτες και σε ηλικίες κάτω από τα 16, αν δεν καλώ, άνω των 16 είναι οι εγκρίσεις με τα εμβόλια που κυκλοφορούν. Ξέρω ότι τουλάχιστον δύο είναι στη διαδικασία για μελέτες σε μικρότερες ηλικίες. Αλλά κάτι για παιδιά με ρευματικές παθήσεις δεν γνωρίζω. Επίσης, μία ερώτηση σε σχέση με τις συνοσηρότητες. Είναι εδώ μία ασθενής που έχει ζάχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, πίεση και ρευματοειδή. Πρέπει να πάρει γνώμη και από άλλο γιατρό πέρα από το ρευματολόγο? Για ποιο πράγμα? Για το εμβόλιο? Όχι. Για το αν θα εμβολιαστεί. Για το εμβόλιο όχι, ο ρευματολόγος. Ο ρευματολόγος θα πει να εμβολιαστεί. Ίσα ίσα έχει τους περισσότερους λόγους από όλους να το κάνει. Με όλες αυτές τις συνοσηρότητες να πάει ακόμα πιο γρήγορα. Με την πρώτη ευκαιρία. Μάλλον φτάνουμε προς το τέλος. Βλέπω εδώ μία ερώτηση που θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Εάν συστήνεται τον εμβολιασμό και τις οικογένειες των ρευματοπαθών, φαντάζομαι ότι θα εννοεί αν θα πρέπει να προτεραιοποιηθεί ο εμβολιασμός των ανθρώπων που είναι στην οικογένεια με κάποιο ρευματοπαθή ή με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τι θα λέγατε σε αυτό? Ξέρω. Κύριε Θωμά, και για τους, αυτό ισχύει φαντάζομαι για οποιαδήποτε λίμωξη. Αλλά... Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και πάντα το συστήνουμε. Δεν σημαίνει πως ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο, ότι μάλλον δεν θα πρέπει να εμβολιαστεί το συγγενικό περιβάλλον. Από την άλλη, δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτή η προτεραιοποίηση, να σας πω την αλήθεια, με καθαρά πρακτικούς λόγους. Ήδη υπάρχει. Ναι. Να ρωτήσω. Αλλά κάτι, σίγουρα όσο Θωμά, περισσότεροι εμβολιαστούν, τόσο καλύτερα. Κύριε Θωμά. Ναι, να κύριε Καθηγητά. Ναι. Εγώ είμαι ρευματοπαθής και εμβολιάστηκα. Είμαι προστατευμένος από το. Και έχω καλό τίτλο αντισωμάτων. Υπάρχει περίπτωση να φέρω τον ιό, έχω ακόμα ηεμία, ή να φέρω
στα γονίδια που πήρα στη δουλειά μου στο σπίτι. Η γυναίκα μου με ρωτάει. Ναι, αυτό είναι οι πιο, έτσι, τις πιο έτσι, σοβαρές συζητήσεις. Κατά πόσο αυτά ο εμβολιαστέντας προφυλάσσεται από τη φορεία του εμβολίου. Έδειξα μια διαφάνεια. Ναι. Φαίνεται πως αυτοί που νόσησαν ασυμπτωματικά στη συντριπτική πλειοψηφία μετά τον εμβολιασμό είχαν και χαμηλότερους τίτλους, χαμηλότερο φορτίο, συγγνώμη, του ιού στις εκκρίσεις τους. Αυτό ξέρουμε ότι υπάρχει μια συσχέτιση του φορτίου με τη μεταδοτικότητα, οπότε κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι ο εμβολιασμένος προφυλάσσει και τους γύρω του από το να τους μεταδώσει τον ιό, αν ακόμη και ο ίδιος δεν κάνει σοβαρή νόση ή μπορεί να κάνει και καθόλου σοβαρή. Αλλά τα μέτρα ατομικής προστασίας, εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί και οι άλλοι, τα παίρνουμε, συνεχίζουμε. Αν είναι ένας ρευματοπαθής και η υπόλοιπη οικογένεια δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιθανότατα όταν αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμένων αυτό να αλλάξει. Αλλά στην παρούσα φάση δεν ισχύει κάτι διαφορετικό για τα μέτρα ατομικής προστασίας, ακόμη και για αυτόν που έχει εμβολιαστεί. Δηλαδή πρέπει όλοι, εμβολιασμένοι ή όχι, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ναι, ναι. Στην παρούσα φάση, ναι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό θα αλλάξει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει και στους επόμενους λίγους μήνες. Αλλά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, πρέπει να τα τηρούμε τα μέτρα, γιατί δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι ο εμβολιασμένος δεν μεταδίδει. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι μεταδίδει σαφώς λιγότερο, γιατί φέρει λιγότερο ιό στις εκκρίσεις του. Αλλά ακόμη δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, οπότε όπως είπε η κυρία Καταξάκη, θα ισχύσουν τα μέτρα κανονικά. Ωραία. Και μία τώρα, εάν μπορεί να επηρεάσει μελλοντική κοίηση το εμβόλιο, νομίζω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνεις, Κατερίνα, για να απαντήσω ο κύριος Θωμάς. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάνει το εμβόλιο η ασθενής, εάν μετά θα έχει πρόκειται να μείνει έγκυος ή θα επηρεάσει η γονιμότητά της. Εάν θα επηρεάσει, προφανώς... Δεν έχει πάρει κάποιο τέτοιο σήμα. Ναι. Ο ιός δεν είναι... Το εμβόλιο δεν περιλαμβάνει ζωντανό ιό. Όπως υπάρχει κάποια σύγχυση με αυτό, σκέφτομαι. Δεν περιλαμβάνει ζωντανό εξασθενημένο ιό το εμβόλιο, οπότε δεν υπάρχει, τουλάχιστον μηχανιστικά, από πλευράς μηχανισμού, κάποιος διαφορετικός κίνδυνος από ό,τι με τα άλλα εμβόλια που κάνουν. Συν το ότι πολλές είναι οι πλέον υπάρχουν εταιρείες και ρυθμιστικοί οργανισμοί που επιτρέπουν τον εμβολιασμό και σε έγκυες, έτσι. Ή συζητάνε τον εμβολιασμό. Όχι, μιλάει για μελλοντική κοίηση. Για μελλοντική ανεπηρέαση. Για να έχω τη δυνατότητα να ξαναμείνω έγκυος, πρέπει να είμαι ζωντανός. Αν δεν κάνω το εμβόλιο, θα είμαι ζωντανός για να έχω την εγκυμοσύνη. Αυτά είναι θεωρητικά. Δεν νομίζω ότι για την επόμενη εγκυμοσύνη τα δεδομένα που υπάρχουν από τους εμβολιασμούς ότι μας κάνουν να ανησυχούμε. Είναι σαν το φόβο που είπε ο κύριος Θωμάς ότι μπαίνει το RNA στο DNA και αλλάζει το γενετικό υλικό και μια φημολογία και μια συνωμοσιολογία. Ή ότι μας βάλουν το τσιπάκι οι Αμερικανοί ή οι Ρώσοι για να μας παρακολουθούν. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει περισσότερες ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να πω σε όσους μας παρακολουθούν, μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν κάποια ερωτήματα και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους ομιλητές, εάν κρίνουμε ότι κάποιο ερώτημα είναι σημαντικό και πρέπει να απαντηθεί, βλέπω ότι τα περισσότερα τα απαντήσαμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι λυθήκανε πάρα πολλές απορίες και οι ρευματοπαθείς έτσι θα πάνε πραγματικά να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να ζήσουμε φυσιολογικά και όπως είχαμε μάθει να ζούμε την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ενημερωτική συνάντηση και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι αντιμετωπίζετε, είστε στην πρώτη γραμμή
και ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κουτσογιάννη και το Ρευμαζή για την πρόσκληση και να σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας, σαν ρευματολογική εταιρεία, ό,τι χρειάζεστε και αν χρειαστεί πάλι να παρέμβουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια άλλη ενημερωτική εκδήλωση, θα είμαστε στο πλευρό σας. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν χρειαστεί. Ακριβώς. Ανάλογα πώς βλέπουμε τα παιδί, αν θα αλλάξει κάτι, αν θα χρειαστεί να επέμβουμε ή να διευκρινίσουμε κάποια άλλα περισσότερο κάποια πράγματα, θα το δούμε. Okay. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όσους ήταν μαζί μας σήμερα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.